Και θέλω λίγο να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο, γιατί ξέρετε, μπορεί κάποια παιδιά να νιώθουν ότι μετά τις βαθμολογίες, γιατί ήταν και κάποια μαθήματα εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικής αυξημένης δυσκολίας, να κοπούν τα φτερά τους. Όμως εδώ φτερά υπάρχουν στην προηγουμένη περίπτωση και μπορεί οποιοδήποτε και το έχει αγάπη, το έχει όνειρο να σπουδάσει μηχανικός αεροσκαφών πολύ εύκολα στην Κρήτη μας και πολύ προσιτά. Την Παρασκευή αυτή βγαίνουν οι βαθμολογίες. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλές σκέψεις μετά την ανακοίνωση των βαθμών από τον κάθε υποψήφιο, τι θα πρέπει να δηλώσει, τι θα πρέπει να ακολουθήσει. Η πλειοψηφία των αποφύτων λυκείων πλέον, το 80% εισάγεται σε κάποια σχολή. Mm-hmm. Το θέμα είναι σε ποια σχολή θα πρέπει να εισαχθεί και αν θα πρέπει να ακολουθήσει. Το επάγγελμα είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Δεν μπορείς να κατευθύνεις κάποιο νέο σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή, για παράδειγμα, έχει μεγάλη απορρόφηση. Αυτό είναι ο τουρισμός, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν κάποιος, ο καθένας έχει κάποια ταλέντα, κάποιες κλίσεις, κάποια όνειρα από μικρό παιδί, κατά συνέπεια θα πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά του, την ψυχή του, διότι εκεί θα αφιερωθεί, εκεί θα ασχοληθεί περισσότερο, κατά συνέπεια θα αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και θα γίνει καλύτερος. Όταν αγαπάς το που κάνεις, γίνεσαι πολύ καλός. Κατά συνέπεια, μπορείς να ανταγωνιστείς μετά στην αγορά εργασίας. Διότι κανείς δεν σου εξασφαλίζει ότι η αγορά εργασίας θα σε απορροφήσει. Mm-hmm. Εδώ βλέπετε και γιατροί πλέον μπαίνουν στο Ταμείο Ενεργείας. Κατά συνέπεια, ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Άρα θα πρέπει ο καθένας να ακολουθήσει αυτό που σκέφτεται, το αυτό που έχει. Ναι, υπάρχει βέβαια ένα μειονέκτημα εδώ ότι δεν υπάρχει σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα, ώστε οι έφηβοι να αρχίσουν να διαμορφώνουν μια πιο σωστή άποψη, ας πούμε, σύμφωνα με τα όνειρά τους και αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Θα το έχουν και οι σημερινοί απόφοιτοι. Κατά συνέπεια, μετά τη βαθμολογία θα πρέπει να επιλέξουν. Θα πρέπει να επιλέξουν κάτι που τους ταιριάζει, κάτι που έχουν στο μυαλό τους, αν εδατών από μικρά παιδιά. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το επάγγελμα των μηχανικών αεροσκαφών που αναφερθήκαμε, είναι ένα από τα πολλά επαγγέλματα που θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος. Είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Διότι τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το αεροπλάνο, το έχουν το αεροπλάνο από πολύ μικρή ηλικία και δεν το αφήνουν. Κατά συνέπεια, ίσως εδώ πέρα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, επομένως απευθύνεται σε νέους που δεν νομίζω ότι θα επιλέγανε κάτι άλλο πέρα από το αεροπορικό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι μόνο τα παιδιά τα οποία από μικρά, όπως λέτε, τους άρεσαν το αεροπλάνο, γιατί έχετε μια μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στο χώρο και έχετε δεχτεί πάρα πολλά παιδιά, μαθητές, οι οποίοι τελειώνουν το λύκειο. Τελικά είναι μόνο αυτό η σχέση με τα αεροπλάνα ή τελικά μέσα από τα μαθήματα γεννήθηκε αυτό που ήδη υπήρχε μέσα, μια αγάπη για να δουλέψει πλάι σε ανθρώπους όπως εσάς, πρώτον να μάθει στο εκπαιδευτικό κομμάτι και δευτερευόντως να δουλέψει δίπλα στους ήρωες πιλότους μας. Αυτό έχει να κάνει με τα βιώματα του καθενός, του κάθε νέου. Κάποιοι... Εμείς βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες όση ώρα μιλάμε για την σχολή μηχανικών αεροσκαφών στα Χανιά, των σχολών Ζήτα, από μαθήματα τα οποία γίνονται και στην πίστα έτσι, το αεροδρομίου και στην 115 και στο αεροδρόμιο. Και στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης ερχόμαστε, διότι κάνουμε εκπαιδευτικές πτήσεις με τα παιδιά. Δηλαδή, όταν τα παιδιά περάσουν κάποια σειρά μαθημάτων, που αρχίζουν πλέον να κατανοούν το αεροπλάνο και τι είναι αεροπλάνο και πώς πετάει, πρέπει να τους το δείξουμε και στην πράξη. Επομένως, ερχόμαστε μέσα στην πίστα, σε αεροπλάνα που τα βάζουμε μπρος, που πετάνε οι μαθητές μαζί με εκπαιδευτές, για να δούνε τι είναι αυτό, πώς πετάει, να το δούνε στην πράξη, να το νιώσουν, να πάρουν στα χέρια τους το πιδάλιο. Και να καταλάβουν κυρίως ένα κύριο χαρακτηριστικό, την ευθύνη. Να δουν τι σημαίνει να είσαι μηχανικός, να υπογράφεις για να ελευθερώνεις ένα αεροπλάνο που θα πάρει επιβάτης και θα φύγει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η έννοια ευθύνη σε αυτό το επάγγελμα είναι πολύ σημαντική. Και πρέπει να γίνει κατανοητή στους μελλοντικούς μηχανικούς. Ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα, λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στο κομμάτι των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων που παρέχει πλέον και η σχολή μηχανικών αεροσκαφών, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της αποκατάστασης. Νομίζω έχει την αξία του. Γιατί δεν μπορούν ενδεχομένως κάποιοι γονείς ή τα ίδια τα παιδιά να σκεφτούν το μέλλον τους, πώς θα είναι και οικονομικά βιώσιμο μέσα από αυτό που τόσο πολύ αγαπούν και που θέλουν να ακολουθήσουν. Και τόσο εύκολα, το επαναλαμβάνω και προσιτά, το να έχουμε μια τέτοια σχολή στην Κρήτη μας.
Να σας απαντήσω ως προς το... Ως προς το κομμάτι των ειδικοτήτων που μπορεί κάποιο παιδί να επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, που είναι δύο έτη, έτσι. Οι σπουδές είναι δύο έτη, ναι, οδηγούν φυσικά σε κρατικό πτυχίο, ναι, το οποίο αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. Οι σπουδές είναι γενικές πάνω στον τομέα του αεροπλάνου. Έτσι, βλέπω είναι εδώ καθαρά πέρα μηχανολογικό, βασικά μαθήματα, μηχανολογικό εργαστήριο, μηχανές εσωτερικής καύσεως, σχέδιο, αεροδυναμική, μηχανική πτήσης, τεχνολογία αεροσκαφών, κινητήρες αεροσκαφών, ηλεκτρικά συστήματα αεροσκαφών, συστήματα επικοινωνιών. Ναι. Είναι τα πρώτα βήματα που κάνει κάποιος για να γίνει μηχανικός αεροσκαφών. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποκτήσει γνώσεις από όλα τα μέρη ενός αεροπλάνου. Τώρα, αργότερα στην αγορά εργασίας θα εξειδικευτεί σε κάτι συγκεκριμένο. Σε ένα συγκεκριμένο κινητήρα, σε ένα συγκεκριμένο όργανο, σε ένα συγκεκριμένο μέρος της δομής του αεροπλάνου, αλλά αυτό θα γίνει μετά στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση, στα δύο έτη, αποκτά γενικές γνώσεις σαν μηχανολόγος αεροπλάνων. Mm-hmm. Άρα απορροφάτε κατά κύριο λόγο από το κομμάτι της πολιτικής αεροπορίας, έτσι, και τα αεροδρόμια. Και της πολιτικής και της πολεμικής. Και της πολεμικής. Ναι, γιατί της πολεμικής. Η μεγαλύτερη απορρόφηση μέχρι τώρα, τα τελευταία 46 χρόνια που λειτουργούμε, είναι στην πολεμική αεροπορία. Αυτή τη στιγμή στην 115 πτέρυγα μάχης έχουμε περίπου 50 υπαξιωματικούς που είναι απόφοιτοι της δικιά μας σχολής και μπήκανε μέσω του διαγωνισμού που προκυρήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάθε χρόνο. Με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης που σταμάτησε και τώρα οι πληροφορίες είναι ότι θα ξεκινήσει πάλι τον επόμενο φθινόπωρο ενδεχομένως να ανακοινωθεί και να ξαναπάρει μηχανικούς αεροσκαφών. Μάλιστα. Οπότε μέσω αυτού του διαγωνισμού και με δεδομένο ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλες σχολές στην Ελλάδα που να βγάζουν μηχανικούς αεροσκαφών, κάποτε υπήρχαν. Η ΟΜΕΓΑ, η ΔΕΛΤΑ στην Αθήνα, αν θυμάστε καλά, η Αεροτεχνική στη Θεσσαλονίκη, αυτές όλες έχουν κλείσει και έχουμε μείνει μόνο εμείς. Με αποτέλεσμα να είναι λίγοι απόφοιτοι που υπάρχουν για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι από αυτούς μπαίνουν στο διαγωνισμό αυτό και γίνονται μόνιμοι υπαξιωματικοί. Και είναι μια πολύ καλή αποκατάσταση. Αποκτάς μια καλή εμπειρία για αρκετά χρόνια και αργότερα, μετά από 20-30 χρόνια, αρκετοί μεταπηδούν στην. Αποστρατεύονται και μεταπηδούν στην πολιτική αεροπορία, έχοντας πλέον την εμπειρία. Yeah. Άλλοι θα επιλέξουν κατευθείαν την πολιτική αεροπορία, δηλαδή σε ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, όπου πλέον η ζήτηση, σύμφωνα και με δεδομένα της Boeing και της IATA, θα πρέπει να σχεδόν διπλασιαστούν οι επιβάτες τα επόμενα 15 χρόνια ανά τον κόσμο. Άρα, συνεπώς, θα είναι και πιο αναγκαίο το επάγγελμα. Ακριβώς. Περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερη μηχανική. Κατά συνέπεια, θα αυξηθεί η ζήτηση για τέτοιους επαγγελματίες. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι θα διπλασιαστεί στην Ελλάδα, θα διπλασιαστεί ανά τον κόσμο η ζήτηση για μηχανικούς αεροσκαφών. Εγώ αυτό που βλέπω είναι και για τη χορήγηση της άδειας σε νέα επαγγέλματα μηχανοτεχνίτη, χωρίς εξετάσεις, έτσι. Ναι. Μηχανοτεχνίτης, τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως, τεχνίτη αντιλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαεροτήρων, και τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εγώ τα αναφέρω έτσι για περισσότερη πληροφόρηση και στους τηλεθεατές και σε γονείς βεβαίως, αλλά και σε παιδιά και ενδιαφερόμενους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν στην άκρη του μυαλού τους μετά την όποια διαδικασία θα έρθει από την Παρασκευή και έπειτα να επιλέξει και την σχολή μηχανικών αεροσκαφών στις σχολές ΖΙΤΑ στα Χανιά. Διαδικασίες εγγραφής. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, ολοκληρώνονται τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, διότι τα μαθήματα αρχίζουν 20 Σεπτεμβρίου. Αλλά για τα επαγγέλματα που αναφερθήκα τώρα, που θα μπορούσε κάποιος απόφυτος μας να ασκήσει, είναι αυτό το προνόμιο του κρατικού πτυχίου που δίνουμε. Οπότε, αν κάποιος απόφυτος δεν θέλει ή δεν βρει θέση στην πολιτική ή στην πολεμική αεροπορία, έχει τη δυνατότητα με το πτυχίο του να εργαστεί σαν τεχνικός, μηχανολόγος και να ανοίξει αυτά τα συνεργεία. Έχει δυνατότητα λοιπόν να αποκτήσει δύο πτυχία ταυτόχρονα, έτσι, και το ελληνικό κρατικό πτυχίο αλλά και το ευρωπαϊκό, από ό,τι βλέπω. Το ελληνικό πτυχίο σου δίνει δυνατότητα να μπει στην πολεμική αεροπορία και να ανοίξει όλα αυτά τα συνεργεία που αναφέρατε. Το ευρωπαϊκό πτυχίο είναι ένα άλλο πτυχίο, το οποίο διδάσκεται στα αγγλικά. Αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά το πτυχίο αυτό είναι απαιτητό από όλες τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες του κόσμου. Δηλαδή, η EASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, έχει δέσει κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας και παρακολουθεί τα αεροπλάνα, στο πούμε έτσι απλά, και τη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, κάθε αεροπορική εταιρεία οφείλει να ακολουθεί αυτές τις προδιαγραφές. Όποιος έχει πτυχίο. Το ευρωπαϊκό πτυχίο μέσω της EASA
έχει δυνατότητα να υπογράφει και να αποδεσμεύει αεροπλάνα στην πολιτική αεροπορία. Δηλαδή είναι απαιτητό για τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες αυτό το πτυχίο. Αυτό το πτυχίο το προσφέρουμε κι εμείς μαζί με το ελληνικό το κρατικό πτυχίο, διότι είναι δύο συναφή πτυχία το ελληνικό με το κρατικό. Η ύλη που διδάσκουμε στο ελληνικό πτυχίο ουσιαστικά καλύπτει το 60% της ύλης του ευρωπαϊκού πτυχίου. Γι' αυτό κάποιος μπορεί να έρθει στη σχολή και ταυτόχρονα τα δύο έτη να παρακολουθήσει μαθήματα και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού και στα δύο έτη να ολοκληρώσει και να πάρει και τα δύο πτυχία. Μάλιστα. Αυτή είναι μια επιλογή που κάποιος μπορεί να θέλει να πάρει και το ευρωπαϊκό πτυχίο. Η άλλη επιλογή είναι να πάρει το ελληνικό πτυχίο στα δύο χρόνια και μετά την αποφύτηση να μπορέσει να παρακολουθήσει ένα ταχύρυθμο τμήμα που το επιτρέπει η ΕΑΖΑ να γίνει. Υπάρχει και ευελιξία γενικότερα. Ακριβώς. Μπράβο. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα πάντα έχουν ένα πιο αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Επομένως, ένας απόφοιτός μας που έχει αποκτήσει δύο γνώσεις και έχει πάρει τις βάσεις στα δύο χρόνια με το ελληνικό πτυχίο. Μπορεί μετά, μέσω του ταχύρυθμου τμήματος, το οποίο διαρκεί 7-8 μήνες, λειτουργεί Σαββατοκύριακα, να πάρει το ευρωπαϊκό πτυχίο με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο. Πολύ σημαντικά τα όσα μας αναφέρετε, κύριε Θοδρόπουλε. Εγώ θέλω να μου μεταφέρετε λίγο το σφιγμό και των μαθητών, έτσι, που τυχάνουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, να έρθουν κοντά με τα αεροσκάφη, να κάνουν εκπαιδευτικές πτήσεις, όπως μας είπατε προηγουμένως, να δουν πώς λειτουργεί το αεροσκάφος, την αξία του να ανάβει στο πράσινο φως και να φεύγει ο πιλότος. Ποια είναι τα συναισθήματα όλων αυτών των παιδιών που σε μια μικρή ηλικία έρχονται τόσο, μα τόσο κοντά με το επάγγελμα? Οι απόφοιτοι ηλικίοι που έρχονται και γράφονται στη σχολή ενθουσιάζονται καταρχήν με τους χώρους, τα εργαστήρια. Έχουμε εργαστήριο αεροσκαφών και αεροκινητήρων μέσα στη σχολή. Οπότε βλέπουν πράγματα που δεν τα έχουν ξαναδεί. Οι εκπαιδευτικοί τους μεταφέρουν την εμπειρία του επαγγέλματος, διότι είναι όλοι τους απόσταρτες, είναι άλλη ενεργεία μηχανική αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας, αξιωματική δηλαδή. Κατά συνέπεια, πολλές φορές έρχονται και με τη στολή μέσα κατευθείαν μετά τη δουλειά. Οπότε τους μεταφέρουν όλο το σφιγμό και τον παλμό που βιώνουν μέσα στα συνεργεία τα πραγματικά και αυτό τους ενθουσιάζει. Πέρα από αυτό όμως, αρκετές φορές πηγαίνουμε τις ώρες των εργαστηριακών μαθημάτων μέσα στην 115 πτέρυγα μάχες, μέσα στα συνεργεία, όπου είναι λιμένο κάποιο αεροσκάφος, τις περισσότερες φορές ένα F-16, όπου στις 3 η ώρα σχολνάνε οι πρωινοί μηχανικοί αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αφήσει μία δουλειά στη μέση, και το απόγευμα πηγαίνουν οι δικοί μας μαθητές, ξαναπιάνουν τα κατσαβίδια και τα διάφορα όργανα και βλέπουν τι έχουν κάνει οι πρωινοί. Αυτή είναι μία εμπειρία που νομίζω ούτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να βρει τόσο άμεση επαφή με την αγορά εργασίας. Έχετε απόλυτο πραγματικά. Δίκιο. Και αυτό το προσφέρουμε. Και το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε δει εδώ και 45 χρόνια, οι κριτικές είναι όσον αφορά τους αποφύτους μας που μπαίνουν στην πολεμική αεροπορία σαν μόνιμοι, είναι ότι αναγνωρίζουν τους δικούς μας απόφοιτους ότι είναι πολύ πιο σωστά καταρτισμένοι και εξοικειωμένοι με το επάγγελμα. Έτσι. Ναι. Και τους ξεχωρίζουν από άλλες σχολές του παρελθόντος που υπήρχαν. Δεν είναι τυχαίο που είστε τόσα πολλά χρόνια στον χώρο και παρέχετε υψηλού επίπεδου εκπαίδευση σε μηχανικούς αεροσκαφών. Προέρχομαι από οικογένεια που σχετίζεται η δράση της με την αεροπορία, με την πολεμική αεροπορία. Χρόνια σας άκουγα και είχα τη χαρά σήμερα να σας συναντήσω, κύριε Θεοδωρόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς το μόνο σίγουρο είναι ότι δώσαμε μια επιλογή πολύ σημαντική και άξια να ακουστεί σε όλους εκείνους, σε όλα εκείνα τα παιδιά, σε όλους εκείνους τους υποψήφιους. Να επιλέξουν και να γνωρίζουν ότι στον τόπο μας υπάρχει μια σχολή η οποία έχει δείξει δείγματα γραφής και επαγγελματισμού στο κομμάτι της εκπαίδευσης όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στρατιωτικού επαγγελματισμού. Στρατιωτικού επαγγελματισμού, έτσι. Ακριβώς αυτό. Να είστε καλά, κύριε Θοδρόπουλε, είστε επανειδήν. Εδώ είμαστε. Πολύ για τη φιλοξενία. Γιατί όχι, να πάρουμε και την κάμερα κάποια στιγμή, να έρθουμε να παρακολουθήσουμε και από κοντά τα μαθήματα, να πάρει μια γεύση μεγαλύτερη, έτσι και ο κόσμος. Στο Επανειδήν, λοιπόν, στη σχολή μας, στα εργαστήρια ή στην πίστα του αεροδρομίου μαζί με το αεροπλάνο. Μάλιστα. Να είστε καλά.